Πάνω με εναντίον Δαμάστα στο γήπεδο Χερσονήσου, μάτς τίτλου για την Δαμάστα. 7ο λεπτό. Μιγγέλ Ολιβέιρα θα κάνει τις προσποιήσεις, θα ανατραπεί από τον Μαυρίδη. Ο διαιτητής, ο κύριος Ζαφύρης, θα υποδείξει πέναλτι. Καστριανάκης απέναντι από τον Ζαχαριουδάκη. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πανόμ. Ο έμπειρος Μιχάλης Ζαχαριουδάκης κρατάει το 0-0 στα πρώτα λεπτά. 21ο λεπτό μετά την παλιά τριανταφύλου, μόνος του ο Καστριανάκης, δεν πλασάρει, θα κόψει ο Ζαχαριουδάκης και ξανά Ζαχαριουδάκης, σταματάει εδώ η φάση. 62ο λεπτό, το πλάγιο out με δύναμη από τον Ταυλαδωράκη, κεφαλιά από τον Αναστασιάδη, δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάμπη Παπαδομιχελάκη και 0-1. Αντεπίθεση τώρα για τον Πανόμο, Λιδάκης, μεγάλη απόκρουση του Δημαράκη, κρατάει το 0-1. 80ο λεπτό φάουλ από τον Τάσο Τριανταφύλου, η μπάλα θα κοντράρει στο τείχος και θα καταλήξει στα δίχτυα. Γίνεται έτσι το Πανόμ Δαμάστα 0-2 και με αυτό το γκολ η Δαμάστα είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Και τέλος στο γήπεδο της Χερσονήσου, πρωταθλήτρια Α1Ε η Δαμάστα. Και μπαίνει στο γήπεδο ο πρόεδρος ο Αντώνης Παπαδάκης, τρέχουν όλοι πάνω του, τον αποθεώνουν. Ιστορικές στιγμές ζει το σωματείο της Δαμάστας, πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία του και θα αγωνιστεί του χρόνου για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική. Ήταν ένα όραμα, ήταν ένας στόχος, ήταν ένα όνειρο και πρώτα απ' όλα θα ήθελα για πανταχού Δαμασιανοί να αισθάνονται περήφανοι για το χωριό τους και τον τόπο τους. Είναι ένα πρωτάθλημα που για κάποιους έχει μεγαλύτερη αξία. Είναι το πρώτο στη Δαμάστα. Είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους του χωριού που είναι το πρώτο τους πρωτάθλημα. Εύχομαι να στη συνέχεια υπάρχουν κι άλλα. Και βέβαια είναι αφιερωμένο στον πρόεδρο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος έχει χτίσει όλο αυτό το οικοδόμημα της Δαμάστας.